Το αφορολόγητο είναι ο στόχος χιλιάδων φορολογουμένων, ωστόσο πίσω από τη μείωση του φόρου υπάρχει καλά κρυμμένος ένας επιπλέον φόρος που επιβαρύνει όσους δεν καταφέρουν να πιάσουν τα όρια. Μισθωτοί, συνταξιούχοι και αγρότες κινδυνεύουν με χαράτσι, εάν μέσα στις επόμενες 81 ημέρες δεν καταφέρουν να καλύψουν τα όρια. Το πλαστικό χρήμα μπήκε στη ζωή εκατομμυρίων φορολογουμένων υποχρεωτικά. Έτσι, οι πληρωμές με κάρτες είναι μονόδρομος, όχι μόνο για την εξασφάλιση του αφορολόγητου, αλλά και για να μην υπάρξει η επιβάρυνση 22% επί των ηλεκτρονικών αποδείξεων που δεν συγκεντρώνονται. Το ποσό αρχίζει να μετράει από την 1η Ιανουαρίου κάθε χρόνο και οι φορολογούμενοι πρέπει να το καλύψουν ως τις 31 Δεκεμβρίου. Έτσι, όσοι είναι δικαιούχοι αφορολόγητου, πρέπει να συγκεντρώσουν μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών το συγκεκριμένο ποσό, ανάλογα με το εισόδημά τους. Πλέον, όσοι υπάγονται σε αυτή την κατηγορία έχουν προθεσμία ως την τελευταία ημέρα του χρόνου για να καλύψουν το ποσό. Εάν, για παράδειγμα, ένας φορολογούμενος πρέπει να καλύψει ποσό 3.500 ευρώ και εμφανιστεί μετά το τέλος του έτους να έχει καλύψει ποσό 2.500 ευρώ μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών, θα επιβαρυνθεί με 220 ευρώ επιπλέον φόρο, ο οποίος έρχεται ως πέναλτι για τη μη κάλυψη του ποσού των αποδείξεων που είναι συνδεδεμένες με το αφορολόγητο.